Τι γίνεται? Περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Ένα Σαββατοκύριακο, μάλλον τριήμερο, το οποίο μπορεί τους περισσότερους να τους βρει στις παραλίες και μακάρι. Ναι. Αλλά σίγουρα τα μάτια, έστω και για λίγους από αυτούς, θα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες, όπου παίζεται όλο το παιχνίδι, καθώς θα έχουμε συνεδριάσει του Brussels Group, δηλαδή της ομάδας των εμπειρογνωμόνων, που σβήνουν, γράφουν τη συμφωνία, προσπαθούν να βρουν δημοσιονομικά εισοδήματα, προσπαθούν να βρουν τα χρήματα για να δώσουν το ένασμα στην πολιτική ομάδα διαπραγμάτευση να πει ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία. Είναι σε δύο επίπεδα ουσιαστικά, δηλαδή η συζήτηση που γίνεται και στο τεχνικό, ναι, αλλά και στο πολιτικό. Δεν ξεχνάμε ότι και σήμερα ακόμα υπάρχει συνεδρίαση στο G8 στη Δρέσδη, mm-hmm, υπάρχουν επαφές εκεί και σίγουρα η χθεσινή συζήτηση, η διάσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός με την Άγγελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντι είχε ένα στόχο να επιταχύνει τις διαδικασίες της συμφωνίας. Γιώργο, μου επιτρέπεις, θέλω να μου πεις αυτό το κλίμα ξαφνικά από χθες το πρωί, κλίμα φόβου, κινδύνου, τηλεγραφήματα, από την πολύ ταχύτητα χαθήκανε και στη μετάφραση της συνέντευξης Λαγκάρντ, κανένα λάθη λέει. Ναι. Ο Σόιμπλε σήμερα πρωί ξύπνησε ρε παιδί μου και είπε το ευρώ δεν κινδυνεύει από την Ελλάδα, μπορεί να κινδύνευε πριν 4 χρόνια. Όλο αυτό το κλίμα είναι γιατί δεν υπάρχει πακέτο συμφωνίας ή γιατί υπάρχει συμφωνία στην οποία ενδεχομένως η ελληνική πλευρά σε κάποιες πτυχές αντιδρά και επιχειρείται τώρα τελείωνε. Και το μήνυμα του Euro Working Group, 7 μέρες έχετε. Είναι προφανές ότι όσο πλησιάζουμε στην καταρακτική ημερομηνία, η οποία καταρακτική ημερομηνία είναι κατά πολλούς, όχι καν η 5η Ιουνίου, το τέλος του μήνα, κάποιοι μάλιστα το περιθετούν και λίγο αργότερα, θα εντείνονται οι διαρροές, οι ζητήσεις, οι πιέσεις και όλα τα σχετικά. Μην ξεχνάμε ότι κάνουμε διαπραγμάτευση. Έχουμε πάει μια βόλτα στην εξοχή με τους εταίρους και καθένας προσπαθεί να παίξει τα δικά του χαρτιά και να διαμορφώσει και να πλήσει τις συμφωνίες που τον βοηθάει. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αυτό που θέλει είναι να μην αλλάξει η συνταγή που ακολουθείται στην Ευρώπη όλο το τελευταίο διάστημα και ειδικά αν αυτό ξεκινήσει στην Ελλάδα θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και στην Ισπανία και στο Νότο. Εσχάτως έχει μπει στην ατζέντα της ανάλυσης στην Πολωνία με τις εξελίξεις εκεί και την ανάδειξη ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων που αμφισβητούν ενδεχομένως την πρωτοκαθεδρία των Βρυξελών και του Βερολίνου και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο κ. Σόιμπλε λοιπόν δεν θέλει να φανεί ότι έχει υποχωρήσει, παίζει αυτό το σκληρό παιχνίδι για να πιέσει και την ελληνική πλευρά καθώς όπως είπαμε βαίνουμε σιγά σιγά προς το όριο, το χρονικό όριο. Αυτό είναι το βασικό του σημείο, αυτό είναι η βασική του στόχευση, έχει βοηθούς τη Σλοβακία, τα ανατολικά κράτη που είναι προσδεδεμένα στη Γερμανία και παίζει αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα το σκηνικό τρόμου βέβαια αυτό που κατά παράδοση θα έλεγα τα τελευταία 6 χρόνια πάντα διαμορφώνεται λίγο πριν κάποια συμφωνία έχει και ένα εσωτερικό στόχο. Στόχο εσωτερικό, ότι... για πες. Εσωτερικό στόχο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να οριμάσει πολιτικά. Δηλαδή είτε να πει ένα ναι στην συμφωνία είτε να πει ένα μεγάλο όχι. Όπως λέει και ο ποιητής. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης, τριβών, πήγαινε έλα, μετέλεση γράφων, δημιουργεί ένα κλίμα στο εσωτερικό. Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει κάποια στιγμή να φέρει κάποια συμφωνία στο τραπέζι. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, το ίδιο είναι αποφασισμένος να φέρει μια συμφωνία και πρέπει να διαχειριστεί το εσωτερικό πολιτικό του μέτωπο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι χθες ο Νίκος Παπάς στην τηλεόραση του Press Project mm-hmm. Έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Ναι, συμφωνία, έχεις δίκιο. Αυτό είναι ένα προανάγγελμα ουσιαστικά του τι μέλη γενέστε. Προφανέστατα υπάρχει μια αδρομερή συμφωνία, υπάρχουν διαφορές, δεν είναι ότι έχουν mm-hmm. κλείσει, ούτε πρόκειται να κλείσουν, λένε οι πληροφορίες μας, όλα τα μέτωπα. Θα πάμε σε μια σταδιακή υλοποίηση, συμφωνία σε φάσεις. Συνολική μεν θα τη λέει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι σε φάσεις. Δηλαδή, κάποια πράγματα θα μπουν τώρα, κάποια πράγματα θα μπουν μετά τον Σεπτέμβρη, για να φέρουμε κυρίως το ασφαλιστικό. Ωστόσο, αυτά που θα έχουν συμφωνηθεί και όλο το πλαίσιο θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Και εκεί βέβαια θα πρέπει κάθε βουλευτής να τοποθετηθεί. Ήδη στείνεται ένα σκηνικό πιέσεων με αυτό το κλίμα που όπως είπαμε βολεύει ενδεχομένως και την ελληνική κυβέρνηση διότι πρέπει να προετοιμαστεί η κοινωνία να δεχτεί και σκληρά πράγματα και φυσικά έχει και ακροατήριο στο εσωτερικό του κόμματος. Όπα, μισό λεπτό γιατί εδώ τώρα πάμε σε αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο θα έλεγα ότι ο λιγότερο τον αφορά, προφανώς και τον αφορά, αλλά ο λιγότερο το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μου λες,
ότι αυτό το αυστηρό μήνυμα προς διαφωνούντες χθες βράδυ ως τροχιοδεικτική του Νίκου Παπά περί κομματικής πειθαρχίας αν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή για να ψηφιστεί, ουσιαστικά είναι και προαναγγελία ότι τμήματα της συμφωνίας θα είναι σκληρά, θα είναι μνημόνιο δηλαδή. Σαφέστατα θα είναι σκληρά, σαφέστατα θα είναι ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει και χρηματοδότηση και φυσικά συγκεκριμένες υποχρεώσεις και στάδια υλοποίησης. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Και αυτό είναι και το μοντέλο που ακολουθεί η Ευρώπη. Δεν θα πρόκειται να αλλάξει η Ευρώπη από μια ελληνική αδιαφορετική στάση. Σίγουρα το ότι μπήκαν κάποια ζητήματα άρσης της λιτότητας, διαμόρφωση ένα νέο μείγματος πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που αμφισβητήθηκε αυτό το θέσφατο της μονομερούς λιτότητας της σχολής του Σικάγου, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει συνολικά. Αυτό που πρέπει να περιμένει ο κόσμος είναι ένα φορολογικό πακέτο πολύ καιρό και εκεί γίνεται ακόμα ένα παζάρι. Εσχάτως, δηλαδή, χθες κατατέθηκε μια τελευταία πρόταση για το ΦΠΑ, δηλαδή με τρεις συντελεστές, 6, 11 και 22, όπου εκεί βέβαια καλείται πάλι ο τουρισμός να πληρώσει τα σπασμένα, γιατί με η εστίαση και η διαμονή πάνω στον υψηλότερο συντελεστή. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι έχει γύρω στα 750 εκατομμύρια περίπου αποτέλεσμα. Καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό του ενός δις που θέλει η ίδια να καλύψει. Βέβαια, οι δανειστές ζητούν μέτρα 1,8 δις. Θα δούμε αν θα περπατήσει αυτή η πρόταση, αν και εκτιμώ ότι είναι δύσκολο, καθώς και ο τουρισμός θα αντιδράσει, αλλά και οι δανειστές, γιατί θέλουν δύο συντελεστές. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Δηλαδή, θα έχουμε ένα φορολογικό πακέτο ισχυρό. Το θέμα είναι αν θα κληθούν αυτοί που είναι κάτω από τα 30.000 ευρώ να πληρώσουν και πάλι ή θα επιμεριστεί το βάρος σε υψηλότερα στρώματα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, το οποίο ναι μεν θα έχει κάποιες μνήμες τώρα, δηλαδή περίπου πρόνοσης συνταξιοδοτήσεων, θα υπάρξει ένα κατέβασμα των ακορντεών, δηλαδή παραπάνω οι υψηλές τάξεις θα κατεβούν, όμως ο πυρήνας του ασφαλιστικού θα μετατεθεί για το μέλλον. Δηλαδή μετά από ένα σενάριο του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που θα δίνει και μια προβολή, αναλογιστική προβολή του τι συμβαίνει στην Ελλάδα επόμενα χρόνια. Το τρίτο που ξεχνούν ίσως πολλοί είναι ότι και το δημόσιο είναι στο επίκεντρο τώρα. Υπάρχουν συζητήσεις και για τα μισθολογικά του δημοσίου, αλλά φυσικά και για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει απολύσεις. Υπάρχει όμως το θέμα της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή να κατεβούν κάποιοι μισθοί στο δημόσιο και κυρίως η πρόθεση των δανειστών, και γι' αυτό πιέζουν, είναι να υπάρχουν ίσοι όροι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και αυτό θα είναι και το κλειδί που θα ξεκλειδώσει ενδεχομένως και το θέμα του βασικού μισθού. Μεγάλο σημείο για τις τράπεζες αφορά πάρα πολύ τον κόσμο, είναι τα κόκκινα δάνεια. Ίσως είναι το πιο κομβικό σημείο της διαπραγμάτευσης που γίνεται αυτή την ώρα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στο γραφείο του Γιώργου Σταθάκη, του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας, έχουν βρεθεί διάφορα σενάρια για το πώς θα διαχειριστούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια. Και βέβαια εκεί θα πεθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της οριστικής συμφωνίας, όχι μόνο αυτής που σχεδιάζεται για το άμεσο μέλλον, συνολικά. Διότι θυμίζω από 1η-1η του 2016 όλες οι τράπεζες θα υπάγονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ελέγχου, θα μπορούν αυτόματα είτε να πτάνε σε διαδικασία bail-in, δηλαδή να βρίσκουν μόνες τους τα χρήματα για να καλύπτουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες από μετόχους και καταθέτες, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί ο μηχανισμός να επιβάλλει κλεισίματα τραπεζών. Και μέχρι τότε θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να έχει βρει λύση, δηλαδή να έχει βρει ένα κουμπαρά που θα στηρίξει τις τράπεζες και πάλι λόγω των πολλών κόκκινων δανείων. Θυμίζω είναι περίπου στα 84 δις τα κόκκινα δάνεια, πληρωματικά και στεγαστικά. Άρα σωστά λες Γιώργο, και χαίρομαι που το φέρνεις, δεν το ακούω από πολλούς, στο μπροστά. Είναι ίσως από τα πιο κομβικά ζητήματα, διότι η κόντρα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών έξω και μέσα είναι ποιος πληρώνει τη χασούρα, για να λέμε τα πράγματα να καταλαβαίνόμαστε. Εκεί ακριβώς είναι τώρα, έτσι. Εκεί. Πώς θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό. Λεφτά δεν υπάρχουν άπειρα. Όσο είσαι εντός ευρώ, ένας δίνει τα λεφτά. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το κουμπαράς είναι δεδομένος. Γι' αυτό έχει προταθεί στην ελληνική πλευρά ως σενάριο. Αυτή τη στιγμή στα εξαμήνες πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα. Σίγουρα κάποια έχουν βελτιωθεί. Σίγουρα διαπραγμάτευση γίνεται. Σίγουρα μπαίνει μια ζυγαριά όπου πάνε μέτρα που πλήττουν το ένα ή το άλλο, την άλλη, μία ή την άλλη κοινωνική ομάδα. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει πρόθεση του Μεγάλου Μαξίμου να βρει λύση. Ναι. Έχει τα διάφορα προβλήματά της στο εσωτερικό και εκεί νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο. Τι μέλη γενέστε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δηλαδή θα υποδεχτεί μια συμφωνία. Και κυρίως ποιο θα είναι το δίλημα που θα βάλει ο κ. Τσίπρας, διότι πολιτική, όπως πολύ καλύτερα γνωρίζεις, πάει με διλήμματα, με σκληρά διλήμματα για να
μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις. Και αυτό το δίλημα είναι που δουλεύει τώρα το Μέγαρο Μαξίμου. Πώς θα πλασάρει δηλαδή τη συμφωνία και πώς θα μπορέσει να πείσει τους βουλευτές του να ψηφίσουν. Θυμίζω το κομβικό νούμερο είναι το 13. Δηλαδή πάνω από 13 βουλευτές, αν χάσει ο κυβερνητικός συνασπισμός, θα έχει ζήτημα δεδηλωμένης. Και αυτό είναι βέβαια ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί στην ώρα και το πολιτικό επιτελείο. Δεν μου λες, Γιώργο Αλεξάκη, μια χαρά ρεπορτάζ έχεις και μια χαρά τα λες. Άρα από αυτά που λες εγώ καταλαβαίνω ότι στην ουσία του κλεισίματος συμφωνίας φαίνεται ότι υπάρχει απόφαση. Τώρα οι λεπτομέρειες που βεβαίως κάνουν τη διαφορά είναι ένα θέμα. Άρα μου λες ότι το βασικό που διαχειρίζεται το Μέγαρο Μαξίμου κατά τις δικές σου πληροφορίες είναι πώς θα διαχειριστεί όλο το πακέτο τη συμφωνία στο εσωτερικό. Ακριβώς. Είναι αυτό. Βέβαια, υπάρχουν πτυχές συμφωνίας που δεν θα κλείσουν τώρα, ναι, θα μείνουν για μετά, και αυτά έχουν τη σημασία τους. Και εκεί γίνεται το σχετικό παζάρι, γίνεται σχετική συζήτηση. Αν την άξουν, επέτρεψε μου, αν την άξουν για τον X λόγο, για απ' έξω, ενώ υπάρχει το πλαίσιο της συμφωνίας, την μπάνκα, για τους δικούς τους λόγους, τότε βλέπεις εκλογές. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά, ακόμα και για εκλογές και οτιδήποτε. Σίγουρα δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τίποτα στην πολιτική. Δεν τα μπορεί να τα δει κανείς γραμμικά. Mm-hmm. Υπάρχουν στροφές, υπάρχουν παραλληλίες, υπάρχουν υποσημειώσεις. Η πρόθεση είναι από το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να υπάρξει συμφωνία. Ξέρει καλά ότι έχει ένα μεγάλο πονοκέφαλο στο εσωτερικό. Ξέρει καλά ότι απ' έξω υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να δουν το σενάριο τρόμου να παίζεται στην Ελλάδα. Το σενάριο τρόμου περιλαμβάνει και τα λεγόμενα capital controls, δηλαδή τους ελέγχους ροής κεφαλαίων. Ξέρουν καλά ότι πολλοί απ' έξω θέλουν να κοντίνουν την κυβέρνηση, λόγω του ότι θεωρούν ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να τοποδεχτεί η Ευρώπη. Όλα αυτά για να μην οδηγήσουν σε ακραία σενάρια, σε σενάρια ατυχήματος, απαιτούν ιδιαίτερα λεπτούς πολιτικούς χειρισμούς. Για να το θέσω αναστροφά, αυτά με τους έξω, με τους μέσα, το Μέγαρο Μαξίμου, με την πληροφορία που έχεις. Εκτιμά ότι δεν θα έχει σοβαρές απώλειες και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δύναμης, αλλά και σε επίπεδο λαϊκής υποστήριξης, διότι ναι μεν η συμφωνία, παιδιά, γιατί εδώ που φτάσαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε συμφωνία, αλλά αν ο άλλος αρχίσει και τη μετρά στην τσέπη του διαφορετικά και βγαίνει μείον πάλι, θεωρεί ότι δεν θα έχει φθορά η κυβέρνηση? Σίγουρα γνωρίζουμε ότι θα έχει κάποια φθορά. Απ' την άλλη, αυτό το σενάριο τρόμου που έχει επικρατήσει τους τελευταίους μήνες έχει δημιουργήσει μια κόπωση στην κοινωνία. Καταφαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό, που δημορφώνει ένα καλύτερο υπόστρωμα για να γίνει αποδεκτό ένα σκληρό πακέτο. Το οποίο όμως σκληρό πακέτο πρέπει να έχει και κάποιες θετικές λαβές. Αυτές ψάχνει ο κύριος Τσίπρας, αυτές προσπαθεί να παζαρέψει σε πολιτικό επίπεδο με την κυρία Μέρκελ, ούτως ώστε να πει ότι ναι, μεν έφερα ένα σκληρό πακέτο, αλλά έχω και 2-3 σημεία που με διαφοροποιούν από τους προηγούμενους. Και με αυτό ως όχημα θα ζητήσει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας σε πρώτη βάση και σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως, μετά από κάποιες συμφωνίες, από κάποια υλοποίηση συμφωνίων, τους πολίτες σε εκλογές. Πάντως είναι σκληρό το πακέτο, είναι το, όπως είπαμε, η προσπάθεια να χρυσωθεί, ας πούμε, να πλασαριστεί με 2-3 καλά σημεία λύσεις, ούτως ώστε να μην υπάρχουν πολιτικές αναταράξεις. Ένα όπλο του κ. Τσίπρα είναι ότι φαντάζει ο ίδιος ως ένας πόλος σταθερότητας τώρα, διότι η εικόνα σε όλο το πολιτικό σκηνικό δεν είναι καλύτερη. Βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία τι γίνεται, δεν υπάρχει μια σοβαρή κεντροαριστερά που μπορεί να συνενωθεί. Και ο ίδιος, ας πούμε, που παρουσιάζει αυτόν στους μεγάλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένας πόλος που μπορεί να φέρει σε πέρας ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης, ένα πρόγραμμα που μπορεί να φέρει μια αλλαγή σελίδας στη χώρα. Γι' αυτό ζητάει και τη στήριξη της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Ολάν και βέβαια να επιδιώκει μια καλύτερη πακετοποίηση συμφωνίας. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι το κλίμα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτό μπορεί να περάσει και να πει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μετρώντας τις προηγούμενες ημέρες τους διαφωνούντες στην Κεντρική Επιτροπή, βγάζουμε ένα μεγάλο νούμερο που μπορεί να φτάσει και μέχρι τους 30. Αυτοί που ίσως να μην ψηφίσουν μια συμφωνία. Άλλοι τους κατεβάζουν στους 20. Υπάρχει το κομβικό νούμερο του 13. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη αριθμητική που γίνεται αυτή την ώρα. Καταλάβαμε λοιπόν. Καταλάβαμε. Πολύ καλά. Το είπες. Καλύτερα δεν μπορούσες να το πεις. Η συμφωνία έχει σκληρά μέτρα. Το θέμα είναι πώς τη διαχειρίζεις το εσωτερικό. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Επειδή ξέρω ότι έχεις άμεση γνώση, πληροφόρηση και ανάλυση, ευρωπαϊκά θέλω να σε πάω στο μεγάλο κάδρο. Ναι. Φαίνεται ότι αν η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο,
κατά άλλους πειραμάτων, κατά άλλους παραδειγματισμού, φαίνεται τώρα ότι το λαχάνιασμα αρχίζει και περνά και σε πιο αναπτυγμένες χώρες με παραγωγική βάση. Και δεν εννοώ την Ισπανία που έχει παραγωγική βάση. Ακούμε τώρα τελευταία ζητήματα στην Ολλανδία, ναι, ζητήματα στη Δανία, Σουηδία, δηλαδή Αυστρία. Τι γίνεται? Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή την ώρα η μεγάλη κίνηση του Μάριου Ντράγκη, δηλαδή να χαλαρώσει το ευρώ, δηλαδή να δημιουργήσει συνεργαστότητα στην αγορά, δεν έχει άμεσο αποτύπωμα. Βλέπουμε ότι οι οικονομίες προηγμένες, ο σκληρός πυρήνας του ευρώ, δηλαδή Ολλανδία, Δανία δεν είναι, και ο Βορράς, η Γερμανία, ανεμική ανάπτυξη να έχουν. Βλέπουμε τις αγορές ομολόγων τους να εξελίσσονται σε μια διαδικασία που δεν ελκύει επενδυτές, δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, υπάρχει μια προσγείωση, δεν υπάρχει αυτό το momentum στην βόρεια οικονομία, κυρίως γιατί η ζήτηση στο νότο, που είναι η φυσιολογική οικονομική του ενδοχώρα, δεν είναι η καλύτερη, και κυρίως γιατί ότι δεν μπορούν αυτή την ώρα να βρουν διεξόδους, παραγωγικές διεξόδους, τα μεγάλα ποσά ρευστότητας που υπάρχουν. Είναι παρκαρισμένα σε διάφορες αξίες και εκτός Ευρώπης. Άρα πρέπει κάτι να κάνει συνολικά η Ευρώπη, να βάλει την οικονομία της σε κίνηση, να μειώσει την ανεργία, να αυξήσει τη ζήτηση. Γι' αυτό ο Μάριο Ντράγκη έκανε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο βέβαια δεν έχει αποδώσει ακόμα τα δέοντα. Γι' αυτό η Γερμανία και κυρίως η κυρία Μέρκελ, που έχει μια κάπως, όχι τελείως, κάπως διαφορετική αντίληψη από το Σόιμπλε, προσπαθεί μια λύση που να βάλει σε τροχιά και πάλι την οικονομία. Σε αυτό να προσθέσω, όπως είπαμε, και το αντινόμενο κίνημα ευρωσκεπτικισμού που απειλεί να χτυπήσει θανάσιμα ίσως στην Ευρώπη. Πολωνία, Ουγγαρία, το τι συμβαίνει φυσικά στην Ελλάδα. Να δούμε τι θα συμβεί στην Ισπανία. Μην το ξεχνάμε αυτό, οι δημοτικές εκλογές έδωσαν μηνύματα. Εκεί πάμε μάλλον για ένα κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού. Και φυσικά έχουμε και το μεγάλο θέμα της Ιταλίας, όπου η Ιταλία βέβαια είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, με ένα νότο ο οποίος είναι χειρότερα ενδεχομένως από την Ελλάδα, με ένα βορρά ο οποίος βλέπει παραδοσιακά βιομηχανικά του άσετ να ξεπολιούνται και να δημιουργείται και ένα συνολικό κλίμα αγωνίας. Όλα αυτά νομίζω βάζουν πολλά ζητήματα στην Ευρώπη για το πού πάει η Ευρώπη. Όχι πως θα αλλάξει πρώτα από αυτή, αλλά σίγουρα μπορεί να στρίψει και λίγο, ας πούμε, προς τα αριστερά από την άποψη της τόνωσης της ζήτησης. Να σε επιβεβαιώσω για τον προβληματισμό, κλείνοντας, Γιώργο Αλεξάκη. Ο Γερμανός αντικαγκελάριος, ο κύριος Γκάμπριελ, με συνέντευξή του, καλά τι πάθανε όλοι σήμερα το πρωί, κάλεσε, λέει, σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων πλέον. Κινητήρας θα είμαστε εμείς, λέει, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Δεν μπορούν όλες οι χώρες να κάνουν τα πάντα ταυτόχρονα. Ας περιμένουν, λέει, 28, σιγά σιγά, όσοι μπορούν να μπαίνουν, αλλά να προπορεύονται η Γαλλία και η Γερμανία. Καταλαβαίνομαστε τώρα τι γίνεται εδώ, Χτυπάει καμπάνα και για το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ τώρα. Είναι το μεγάλο θέμα. Φυσικά Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, όπως την ξέραμε, χωρίς Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει. Αν συμβεί κάτι, σίγουρα θα μιλάμε για τεκτονικές κινήσεις σε όλη την Ευρωχώρα. Θα δούμε. Θα είμαστε καλά να καταγράφουμε. Γιώργος Αλεξάκης, Χανιώτη στην καταγωγή που ρωτούν εδώ κάποιοι. Και Κλασιθίου. Και Κλασιθίου, να το πω και αυτό. Reporter GR, τον ευχαριστώ πολύ. Καλή του ημέρα.